Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία και να καλησπέρισω στο στούντιο τον Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κύριε Καχρημάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πανδημία. Για τους αριθμούς της πανδημίας, 21.412 είναι σε όλη τη χώρα τα νέα κρούσματα, 489 οι διασωληνώσεις. Υπάρχει μια αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση στους διασωληνωμένους. 77 νεκρούς είχαμε και τον προηγούμενο 24ωρο, πολλούς νεκρούς. Εδώ στην Ήπειρο είχαμε 779 νέα κρούσματα. Από αυτά τα 452 στα Γιάννενα, 114 στην Άρτα, 98 στη Θεσπρωτεία, 115 στην Πρέβεζα. Τι λέτε, κύριε Καχρημάνη, πώς εξελίσσεται εδώ? Κοιτάξτε, υπάρχει. Βλέπετε ότι ακόμα η κατάσταση είναι δύσκολη και πρέπει να φυλαγόμαστε. Δυστυχώς μας φαίνεται ότι όπου να είναι τελειώνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώνει. Να. Θέλει προσοχή, πολύ προσοχή, και επειδή παρακολουθώ την ιχνηλάτηση, έχουμε παράδειγμα περιοχές αυτή τη στιγμή που ένας με τον άλλον κάνουν θράφη στα θετικά κρούσματα. Να, είναι πολλά τα κρούσματα. Και αποφασίστηκε να μην γίνει και η παρέλαση για την απελευθέρωση με τόσα κρούσματα. Έγινε. Σωστό είναι αυτό. Αρκετή συζήτηση αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η παρέλαση. Αλλά θα σου πω κάτι, ότι για μένα συζητήσαμε με τον Δήμαρχο και αποφασίσαμε να μην την κάνουμε, γιατί όταν βλέπεις ότι δεν έχουμε αισθητή μείωση των κρουσμάτων και ξέροντας την ιχνηλάτηση, δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω παρέλαση. Λογικό, σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα αγροτικά, κύριε Περιφερειάρχη. Έχουν δίκιο οι αγρότες που έχουν κατέβει στους δρόμους αυτές τις μέρες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους αγρότες. Ξέρετε, η διεθνής αγορά πιέζει με το φυσικό αέριο και πιέζει και με το πετρέλαιο και γενικά με την ενέργεια. Σε αυτό το σημείο δεν είμαστε έτοιμοι και ως κράτος σε υποδομές κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση όχι μόνο στους αγρότες, σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Ένα κομμάτι είναι και οι αγρότες. Οι οποίοι αγρότες όμως, θα πω κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Παράδειγμα, εμείς κτηνοτροφία έχουμε εδώ και έχουμε τα εσπεριδοειδή και τα ακτινίδια παρακάτω. Στην Άρτα, ναι, και Θεσπρωτεία. Σιγά σιγά οργανωνόμαστε. Θέλουμε πολύ αγώνα ακόμα. Εάν δεν δημιουργήσουμε μόνιμες συνθήκες ποιότητας και στήριξης του αγροτικού τομέα, θα είμαστε ευάλωτοι σε τέτοιες καταστάσεις. Να. Δυστυχώς το κράτος, και δεν εννοώ την πολιτική ηγεσία, εννοώ την υπηρεσιακή ηγεσία στο θέμα της αγροτικής ανάπτυξης, έχει πάρει ένα δρόμο της εντός εισαγωγικών αφασίας, με την έννοια δεν ασχολήθηκε για πάρα πολλά χρόνια με τα προβλήματα, και γίνανε νομοθεσίες, ειδικά την περίοδο από το 2015 και μέχρι το 2019, οι οποίες δεν βοήθησαν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και δι' της κτηνοτροφίας, είτε από το ΟΣΔΕ. Δηλαδή εδώ φτάσαμε να παίρνουν χρήματα με νομοθεσία αυτοί που δεν είχαν ζώα, αυτοί που δήλωναν ψεύτικες εκτάσεις. Όλα αυτά είναι μια τροχοπέδη στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και έχει τις επιπτώσεις. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι αν δεν φτιάξουμε ποιοτικό με κανόνες πρωτογενή τομέα και δεν το στηρίξουμε σωστά, τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε αυτά τα βήματα, δεν πρόκειται να σταθεροποιήσουμε οικονομία στην πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Σωστά. Είναι και ο πρωτογενής ποιοτικός τομέας, η μεταποίηση, όλα αυτά τα βλέπουμε και από τις εκθέσεις. Θέλει δουλειά. Και ξέρετε, εγώ στενοχωριέμαι όταν κάποια πράγματα, και δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι αρκετά ευτυχής ότι έχω υπηρεσίες οι οποίες με έχουν βοηθήσει να βρω τα αδύνατα σημεία των νόμων που ισχύουν και τι θέλουν αλλαγές. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτά. Να. Αυτά πρέπει να γίνουν προχτές, όχι αύριο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, θα έχουμε μόνιμα μια γκρίνια. Να σας πω ένα απλό. Ποτίζουμε, έτσι. Να. Γιατί πρέπει από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο να ποτίσουν. Μιλάμε για μείωση των ζωοτροφών, έτσι. Λέει, ας πούμε, κατεβάζουμε το ΦΠΑ, να κάνουμε την επιδότηση κλπ. Εγώ ξέρετε πόσο απλό το βλέπω.
εάν οριζόντια βάλουμε φωτοβολταϊκά σε όλα τα αντλιοστάσια της Ελλάδος, σε όλα, οριζόντια, τα οποία θα μου πείτε πού θα βρούμε τα λεφτά, στην κλιματική αλλαγή τα προγράμματα, στα προγράμματα το Ταμείο Ανάκαμψης που και εκεί έχει κλιματική αλλαγή και να μην έχουμε κατανάλωση ενέργειας. Θα μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Κόστος. Έρχεται αμέσως και λέει το ελληνικό κράτος. Α, λέει, πρέπει να δώσει χαρτί ΔΔΕ. Ποια ΔΔΕ, αφού δεν θέλω ρεύμα από τη ΔΔΕ. Θα έχω διακόπτη που θα, όταν θα έχω ρεύμα, θα πάω στη ΔΔΕ. Όταν δεν θα έχω, δεν θα πουλήσω. Μάλιστα. Να το επιδοτήσουν 100%. Ένα λεπτό. Όλοι στάβλοι και όλοι. Ξέρετε που θα κατέβει αμέσως το κόστος στην Ελλάδα του ήλιου, παραγωγής, στις ζωοτροφές. Σας λέω κάποια πράγματα απλά, τα οποία έπρεπε αυτό το κράτος, η υπηρεσιακή πλευρά να τα υποδεικνύει, είτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχετε ξαναπεί για αυτό το κράτος, το λέω, το οποίο είναι οριζόντιο. Το οποίο σε όλες τις έφτασα κάποτε και είπα στον Υπουργό, εσείς τους πληρώνετε, αλλά δεν ξέρω για ποιους δουλεύουν αυτοί. Μάλιστα. Πάμε να δούμε σε κάτι τώρα που έχει συζητηθεί τελευταία πολύ, κλειστό ξηφασιά. Στο κλειστό που έρχεται από την Αττική εδώ στο Λιγανοπέδιο Ιωαννίνων, χαμογελάτε. Πού θα πάει, έχετε αποφασίσει, πού θα χωροθετηθεί, πού θα συναρμολογηθεί αυτό. Ακούστε, εγώ όταν πήρα τις αποφάσεις είχα καλέσει όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να έρθουν στην Αθήνα να δουν τι είναι αυτό. Κάποιοι τις ξέραν, είχε γίνει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί τελευταία. Μετά ήταν μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Ήρθανε δύο υπεύθυνοι παρατάξεων. Ήρθε ο κύριος Ζάψας και ο κύριος Δημητρίου. Οι άλλοι δεν μου είπαν όχι, αλλά είπαν ότι δεν μπορούμε να έρθουμε. Εντάξει, κάνε τις ενέργειές σου, εκτός μιας παράταξης του κυρίου Ριζόπουλου που μίλησε ο κύριος Σόλος και του είπαν αρνητικότατα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τρέξαμε μια διαδικασία τεράστια να πετύχουμε πρώτα να τα πάρουμε. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Σωστό, έτσι είναι. Μπορούσαμε κι εμείς να πούμε ότι δεν φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Λοιπόν, δεν κάναμε, βάλαμε κόπο, βάλαμε ξενύχτια, βάλαμε αγωνίες, βάλαμε την ψυχή μας. Το φέρνουμε εδώ. Έπρεπε κάπου να πάει για να μην μας κλέψουν όλο αυτό το υλικό. Γιατί το υλικό αυτό, όπως γίνεται η αποψήλωση, γράφει απάνω με αριθμούς που τοποθετείται το καθένα βάσει σχεδίων κλπ. Είπαμε, αν το πάμε στο ΠΕΑΚΙ στην αρχή, να το αποθηκεύσουμε, όχι να το στήσουμε, θα μας κλέψουν. Εδώ βλέπετε, κλέβουν μετασχηματιστές, καλώδια, ό,τι προλάβουν. Τελικά, εδώ και 15 μέρες και 20, έχουμε πάρει με οριστικά, περάσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, αυτό το ακίνητο που είναι 1000 στρέμματα, στο οποίο έχει τρομερές δουλειές που μπορούμε να κάνουμε μέσα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τα πέτρινα τα κτίρια που έχει μπροστά, κάνοντας και την αγορά παραγωγών, δηλαδή αυτό. Δίπλα στη γαλακτοκομική είναι, να πούμε. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό είναι όλα αυτά διατηρητέα. Σκεφτείτε αυτό να το έχεις, ας πούμε, με την αγορά παραγωγών μια φορά την εβδομάδα και τα Χριστούγεννα τύφλα να έχει το αυτό που έχει τα Τρίκαλα. Σας λέω έτσι μια σκέψη, δεν είναι δικές μου σκέψεις. Έχω ανθρώπους ολόκληρους που δουλεύουν από πίσω. Έχουμε... Τώρα για να καταλάβω, κύριε Περιφερειάρχη, εσείς πήγατε για να αποθηκεύσετε τα υλικά. Εμείς φτιάξαμε στο μέρος. Εκεί θα συναρμολογηθεί ένα το νέο λεπτό. Κλειστό. Θα σας πω, δεν τέλειωσε. Εκεί στο χώρο που θα είναι αύριο για την αγορά παραγωγών, ωραία, που θα συνδυάζεται με τα πέτρινα κτίρια, το έχουμε φτιάξει για να μπορούμε να βάλουμε τα σίδερα και να τα δουλέψουμε, να τα ετοιμάσουμε για εκεί που θα στηθεί. Κάποιοι παράγοντες μηχανικοί που γύρισαν το χώρο όλο, μηχανικοί όχι, ωραία, μου είπανε ότι κοιτώντας την παραχώρηση που έχουμε, γιατί ψάχνουμε αλλού που θα γκρεμίσουμε, θα κάνουμε. Εδώ θα γίνει ένα τεράστιο κέντρο, ένα κέντρο περιβάλλοντος, ένα κέντρο αγροτικής καινοτομίας, ένα κέντρο που θα μπορεί ο καθένας να περπατάει, να βλέπουν τα νέα τα παιδιά πώς είναι αυτά οι σπάνιες φυλές των ζώων που θα δουλέψουμε. Ήδη ο Ελγό Δήμητρα μας έφερε να κάνουμε και γαλακτομετρήσεις πώς αυτά θα τα κάνουμε καλύτερα κλπ. Και έχουμε και ζώα πώς τώρα. Στο κλειστό τώρα. Προσέξτε. Και πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί και κοιτώντας όλη την έκθεση, ήρθαν και μου είπαν, κύριε Περιφερειάρχα, εμείς
είδαμε μια έκταση που ήταν η πρώην Δελή, είναι περίπου 37 στρέμματα, στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το κλειστό χωρίς να έχει καμία σχέση με το άλλο, το σύνολο της έκτασης, στο οποίο μπορεί εκεί πέρα να το έχουμε ως ένα, όπως, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτό το κλειστό, ξεκίνησε ως κέντρο πολλαπλών χρήσεων. Θα έχει και αθλητισμό, θα έχει και διεθνείς εκθέσεις, όχι μόνο πανελλαδικές κλπ. Και στον αγροτικό τομέα και δημοπρατήρια και χίλια δυο πράγματα που μπορούν να γίνουν. Μετά βάλαμε τους πιο ειδικούς, τα είδαν όλα και μας είπαν οι αρμόδιες υπηρεσίες μας ότι εκεί δεν έχει κανένα κόλλημα, δεν είναι ζώε ένα που είναι άλλες εκτάσεις εκτός του σχεδίου της Κατσικάς. Mm-hmm. Και στην Κατσικά έχει ένα κομμάτι εκεί που μέσα στο σχέδιο της Κατσικάς προβλέπεται από εκεί όταν, αν και όταν γίνει ο δρόμος που θα πάει για τα χωριά πέρα, που και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη για να με υπάρχει γέφυρες. Προσέγγιση και από εκεί. Κοιτάξτε, αυτό που έπαιξε ρόλο, ναι, πώς πήγαν τα παιδιά εκεί. Ναι, τα πλεονεκτήματα. Ναι, ξεκίνησε ο ανάδοχος να φτιάχνει τη γεννηματά. Έβαλε τα σημάδια. Και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι από την ιδιοκτησία που πήραμε, μεγάλο, είναι αρκετά στρέμματα, είναι γύρω στα 15 στρέμματα, ναι, μπαίνουν στο θέμα του δρόμου της γεννηματά που είναι 30 μέτρα πλάτος και γίνεται εκεί, άλλοι το λένε δακτύλιο των Ιωνίνων, και γίνεται εκεί ένας κυκλικός κόμβος σαν πάνω σε αυτό που έχουμε εμείς. Μάλιστα. Πηγαίνοντας να δουν αυτά, είδανε και τα υπόλοιπα. Κατανοητή. Και είπανε ότι από εδώ γίνεται από τον κυκλικό κόμβο μια άνετη πρόσβαση, και όχι μόνο γίνεται άνετη πρόσβαση, δηλαδή ο δρόμος Γιάννηνα Κατσικά ο σημερινός μοιάζει σαν τίποτε μπροστά στον άλλο δρόμο, ο οποίος περνάει ανάμεσα από Ανατολή και Κατσικά, ναι, και βγαίνει στη, ναι, Γιάννα Καλή, δηλαδή με το ΠΕΑΚΙ αυτό θα απέχει 500 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ο κόσμος έχει δεν τα ξέρει. Έχει καλύτερη πρόσβαση λοιπόν. Έχει άριστη αυτός πρόσβαση. Από τους νέους δρόμους που γίνονται. Από το δρόμο που ήδη υλοποιείται. Δεύτερον, δεν έχει απαγορευτικά. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται ειδικό ρημοτομικό γι' αυτό κλπ. Και περιβαντολογικά δεν εδώ έχει καμία σχέση με τη λίμνη. Δεν δηλαδή πλήττεται η παμβότιδα, ναι, ούτε το οικοσύστημα λέτε. Κοίτα, ούτε η παμβότιδα και βοηθάει και την Ανατολή, γιατί είναι στα όρια της Ανατολής και της Κατσικάς, και βοηθάει όλους τους άλλους χώρους και ευρύτερα όλη την Ήπειρο να έχουν ένα τεράστιο εργαλείο για τη Δυτική Ελλάδα και για την Κεντρική και για την Βόρεια, για το Βόρειο τομέα της πατρίδας μας. Στο Πανεπιρωτικό γιατί δεν χωροθετήθηκε που συζητούσαμε αρχικά? Ναι, γιατί πρέπει να γκρεμίσουμε κάποια πράγματα. Εκεί θα συνεργαστούμε στο χώρο αυτό με τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, με τους δήμους όπως είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Απλώς όμως όταν ψάχνεις ένα πράγμα, ναι, πρέπει να το ετοιμάσεις, να είσαι σίγουρος τι θα γίνει. Σας λέω, εμείς ξεκινήσαμε εκεί, ναι, στην αρχή να το αποθηκεύσουμε. Το κατανοώ. Και σας βγήκε ωραία χωροθέτηση. Τώρα το έχετε πάρει απόφαση. Δεύτερον, να πω κάτι άλλο. Τους, ναι, δρόμους που αυτή τη στιγμή βελτιώνουμε, ήρθαν χαρτιά, διαμαρτυρήθηκαν κόσμος στο Υπουργείο Γεωργίας, ναι, Αγροτικής, ότι αυτό αν πάρει φωτιά μπορεί να μπει η φωτιά μέσα στην Κατσικά και στην Ανατολή. Κατόπιν αυτού, επειδή έχουμε μια σύμβαση με το Υπουργείο και προτού να κάνει να το πάρουμε, το καθαρίσαμε. Τώρα, είπαν για να μπει ένα πυροσβεστικό, ναι, ένα οτιδήποτε, πρέπει οι παλιοί δρόμοι να είναι σε κατάσταση να περνάει αυτοκίνητο. Δεν κάναμε τίποτα, μάλιστα, που να χαλάσουμε. Κύριε Καθηγητή, η σύμβαση παραχώρησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει αυτή τη χρήση? Γιατί είδα μια ανακοίνωση, ναι, της Λαϊκής Εισπύρωσης, ναι, που λέει ότι δεν, κοιτάξτε, περιλαμβάνεται η χρήση για αθλητισμό. Ναι, δεν περιλαμβάνεται, αλλά αυτό θα αλλάξει, γιατί εκτός το ότι το έχουμε πολλαπλών χρήσεων. Αλλά μίλησα και με τον υπουργό που είναι πλέον απερχόμενος, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος μου είπε εντάξει. Ότι θα αλλάξει τη σύμβαση, ναι, παραχώρησης. Και τώρα θα μιλήσουμε χρήσης και με τον καινούργιο. Δεν είναι, είναι τυπικά αυτά τα αλλάζει πράγματα. Αλλάζει η χρήση. Ναι, δεν, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα εκεί. Όχι. Είναι ηλυμένη η απόφαση αυτή, κύριε Καχρημάνη? Πλέον μετά από σήμερα ήρθε και ο Δήμαρχος Ιωαννιτών στο γραφείο το πρωί, ναι, ο κύριος Μωυσής, για να ενημερωθεί κι αυτός. Mm-hmm. Γιατί σας λέω, το κράτησα μακριά και από το Δήμο Ιωαννιτών, για να μην πω
στη διαφορά που έχουν αυτή τη στιγμή οι παρατάξεις στο Δήμο Ιωαννιτών. Έτσι σας μιλάω με... Δεν θα έπρεπε όμως να ενημερωθεί πιο νωρίς ο Δήμαρχος. Κοιτάξτε, τον είχα πει ότι όταν... Τον είπα ότι όταν θα πάμε κάτι για, για οριστικό θα σας ενημερώσω. Τον πήρα χθες το μεσημέρι και του λέω άμα θέλετε ελάτε. Ήρθε και με την πολεοδομική υπηρεσία σήμερα. Συμφώνησε ο κύριος Ελισάβης. Και μου είπε ότι με αυτά που μας δείχνετε, είπε και η πολεοδομική υπηρεσία, δεν υπάρχουν θέματα, συμφώνησε. Επίσης εγώ προτού τους δύο ανθρώπους, τους δύο παρατάξεις που ήρθαν στην Αθήνα και με βοήθησαν με την στήριξή τους στην προσωπική. Ζάμψας Δημητρίου, ναι. Ναι, τους έχω πάει και τους έδειξα τι μου έδειξαν οι υπηρεσίες. Έτσι. Δεν κάνω κάτι. Άρα και τώρα έχει πάρει έτσι, αυτή την ομάδα για να το κλείσουμε. Έχει ομάδα μηχανικών που ασχολούνται και στηρίζουν. Το και τον κύριο Κολόκα τον πήγα ως πρόεδρο του ΠΕΑΚΙ για να μην έχουμε με κανέναν διαφορές. Συμφωνεί ο Κολόκας, γιατί μου είπε πριν λίγες μέρες ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε όλα υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συμφώνησε τελικά. Συμφώνησε και αυτός. Μάλιστα. Και όποιος θέλει. Από... έχει συμφωνήσει, κύριε Περιφερειακό. Ο κύριος Ελισάφ το πρωί μου είπε ότι εγώ με αυτά που είδα, αφού οι υπηρεσίες συμφωνούν και αφού γίνεται μέγας πλέον δρόμος, ο οποίος είναι αυτός που θα παίξει το ρόλο στην περιοχή. Μάλιστα. Και ακουμπάει σε αυτόν τον δρόμο, εγώ λέω ναι. Άρα έχετε πάρει αυτή την απόφαση. Εκεί θα χωροθετηθεί το νέο κλειστό. Και σας λέω ότι θα συμμετέχουν άπαντες. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Σκεφτείτε ένα φοβερό πάρκο δίπλα από τον πεζόδρομο ποδηλατόδρομο, στον οποίο πεζόδρομο ποδηλατόδρομο έχουμε πλήρη μελέτη. Ναι. Τονίζω ότι έχουμε πλήρη μελέτη. Μάλιστα. Θέλουμε απλώς μια επικαιροποίηση, γιατί έχει τελειώσει η μελέτη από το 10-11 και έχει και αδειοδοτήσεις. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί άλλοι ψάχνονται, έχει περιβαλλοντολογικά, απ' όλα έχουμε. Μάλιστα. Τώρα, μιας και μιλάμε για αυτό και για το περιβαλλοντικό ζήτημα, υπάρχει μια συζήτηση τελευταία και λόγω μιας παρέμβασης της Βουλευτή Ιωαννίων της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Κεφάλα, για επαναπροσδιορισμό της κόκκινης γραμμής, δηλαδή της ζώνης απόλυτης προστασίας της λίμνης. Συμφωνείτε εσείς? Υπέρ των ιδιοκτησιών είναι αυτός ο επαναπροσδιορισμός? Συμφωνείτε εσείς? Μια αδικία που γίνεται είναι στο δρόμο, στο μέρος εδώ, στο Μάτσικα, στους ανθρώπους αυτοί, οι οποίοι πήραν κάποιες εκτάσεις. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε τα πράγματα να τα ξέρει και ο κόσμος, οι οποίες εγώ πιστεύω ότι αυτοί καλή την πίστη θα μας δώσουν μία από τις εκτάσεις τους να περάσουμε τον ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο. Αύριο μπορεί να περάσει και ένα τρένο γύρω από τη λίμνη. Σλογκάδες να έχει μια λαϊκή αγορά που να κάθεται ο κόσμος να παίρνει το τρένο, να πηγαίνει να ψωνίζει. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε τα πράγματα με όλα τα μάτια. Άρα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η κόκκινη γραμμή. Σε μερικά σημεία θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη. Από δηλαδή, την άλλη, πρέπει και οι ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν. Οι ιδιοκτήτες, κοιτάξτε, χώρο, τι να πούνε στους λογκάδες. Αυτό λέτε. Πόσοι ξέρουν ότι στους λογκάδες είναι εκτάσεις παραχωρημένες από το 1933 και όταν έγινε η λίμνη σαν δεξαμενή, εκτάσεις πολλές είναι μέσα στο βυθό της λίμνης. Μάλιστα. Και είναι ιδιοκτήτες. Αυτά, πηγαίνοντας, κάνοντας μια δουλειά, πρέπει να τα δούμε με όλα τα μάτια, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να τους λες ότι η ιδιοκτησία σου εσένα, μα τι ιδιοκτησία, πόσο να έχει μια ιδιοκτησία εκεί. Μάλιστα. Δεν είναι, και πρέπει όμως να κάνουμε μια συζήτηση καλύτερη και να μην είμαστε τιμωροί εντός εισαγωγικών, γιατί ο άλλος έχει μια έκταση κοντά στη λίμνη. Το κατανοώ. Άρα πρέπει να υπάρξει επαναπροσδιορισμό σε ορισμένα σημεία. Σε ορισμένα σημεία. Δεν είναι, εγώ δεν βλέπω ότι είναι μέγα θέμα που το σήκωσαν κάποιοι για να πούν ότι έχουν το αλάθητο. Μάλιστα. Όλα τα πράγματα τα ψάχνεις και κάθε μέρα γίνονται καλύτερα. Επιστρέφουμε στο κλειστό τώρα. Κάποιοι, κύριε Περιφερειάρχη, λένε ότι ο Καχρημάνης σε μεγάλο βαθμό εσείς φέρατε το κλειστό από την Αθήνα εδώ, οπότε θέλατε να έχετε και τον έλεγχο. Δεν θέλατε να διαμεσολαβεί η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ και γι' αυτό δεν θέλατε το πανηπυρωτικό. Κοιτάξτε, θέλατε ένα χώρο δικό σας για να έχετε τον έλεγχο της αθλητικής. Στην προγραμματική σύμβαση που θα γίνει θα συμμετέχει και το ΠΕΑΚΙ και η Περιφέρεια και ο Δήμος και οι πάντες. Εμείς δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή, αν θυμόσαστε, όταν κάναμε το νέο κλειστό, εγώ στην τότε διοίκηση του ΠΕΑΚΙ τους είπα να σας το δώσω να το δουλέψετε. Και μας είπαν δεν θέλουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είμαστε, εμάς μας ευκολύνει να έχουμε ανθρώπους ειδικούς όπως είναι αυτή του ΠΕΑΚΙ. Και καλή συνεργασία, δηλαδή.
Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχετε καλή συνεργασία με τον Κολόκα. Άριστη έχουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλάζουν βέβαια οι πρόεδροι των διοικήσεων εκεί, αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Μήπως σκεφτήκατε έτσι ότι θα έχετε προβλήματα στο μέλλον με μια νέα διοίκηση? Γιατί εμείς θα είμαστε παντοτινοί. Να σας ρωτήσω τώρα, ποιος θα το λειτουργήσει αυτό εκεί, γιατί υπάρχουν έξοδα λειτουργίας, από πού θα βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις. Λειτουργίας πλέον, χρειάζονται προσλήψεις, θα υπάρξουν προσλήψεις. Ακούστε, μόλις πήγα προχτές να φτιάξω κάτι, ήρθαν 5-6 και μου είπαν είμαστε για φύλακες. Εγώ δεν σκέφτομαι ποτέ έτσι. Εγώ σκέφτομαι πώς θα κάνουμε κάτι να είναι χρήσιμο στον τόπο και μετά θα βρεθούν οι τρόποι λειτουργίας. Ναι, χρήματα από πού, πώς θα λειτουργήσει, ετήσιο πρέπει να λειτουργήσει. Το ετήσιο δεν. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε το νέο κλειστό με ελάχιστα πράγματα. Και το έχουμε GG, αν βλέπεις, και με 7 αγώνες την ημέρα. Ναι. Έχετε κάνει προσλήψεις εκεί στο νέο κλειστό? Όχι, δεν έχουμε καμία πρόσληψη. Πώς δουλεύουμε, τι, κοιτάξτε, δουλεύει εκεί. Μία περιοχή που έχει τόσο πάθος για κάποια πράγματα βρίσκει τρόπους και τα δουλεύει. Θα βρούμε. Δηλαδή θα σου πω ένα απλό. Δίπλα από τη λίμνη. Όταν... Θα σου πω όμως κάτι χρειάζονται. Λοιπόν, εμείς γιατί παίρνουμε μόνο αυτή τη στιγμή το σκελετό και δεν παίρνουμε τα κλιματιστικά που είχαν κάτω, τις μονώσεις που είχαν κάτω. Τις πουλάνε εκεί τώρα τα πάνελ τα παλιά. Τα έχει πάρει ο εργολάβος, τα πουλάει 7-8 ευρώ το τετραγωνικό. Γιατί δεν τα παίρνουμε? Γιατί θα κάνουμε μονώσεις πολυτελείας. Θα κάνουμε όψεις. Θα κάνουμε τρόπο για να κατεβάζουμε το κόστος λειτουργίας. Το μεγάλο κόστος είναι η ενέργεια. Σε αυτά θα βρούμε τρόπους δίπλα από τη λίμνη, δηλαδή στα χίλια μέτρα από τη λίμνη. Έτσι. Αυτά θα τα πληρώσει η Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία θα μπει συμβαλόμενος, θα μπει του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχουμε μια μαγιά από εκεί. Και από εκεί και πέρα θα το φτιάξουμε. Το κόστος λειτουργίας πρέπει να βρεθεί. Το κόστος λειτουργίας. Ακούστε, το κόστος λειτουργίας δεν θα δουλεύει όλο το χρόνο. Μάλιστα. Θα βγει. Ωραία. Πάμε να δούμε κάτι που προέκυψε τώρα, σήμερα, καθώς η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε τη μεταφορά του τμήματος λογιστικής από την Πρέβεζα στο κάμπους των Ιωαννίνων, στα Γιάννενα. Αυτή η απόφαση πάρθηκε με 22-8 από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου, 22 υπέρ της μεταφοράς, 8 κατά της μεταφοράς. Θα περάσει από το Υπουργείο της Παιδείας, προφανέστατα θα περάσει, γιατί η λογική φιλοσοφία της Κεραμαίως είναι να μαζέψει τα πανεπιστήμια και από το 22-23, το ακαδημαϊκό έτος 22-23, όπως υπολογίζουν στη σύγκλητο, το τμήμα αυτό θα λειτουργεί στα Γιάννενα. Τι λέτε εσείς? Έτσι πώς το λέτε, κύριε Ντόκα, είναι σαν να λέτε ότι φταίει η Κεραμαίως. Φταίνε όλοι αυτοί που δεν σέβονται μια περιοχή. Δηλαδή. Είχα πει προ καιρού ότι αυτοί από το τμήμα αυτό είχαν παρουσιάσει μια πρόταση. Εγώ τη θυμάμαι. Ναι. Έλεγε να κάνουμε μέχρι και αγγλόφωνο τμήμα κάτω. Να κάνουμε μεταπτυχιακά, να κάνουμε 1000 δουλειές, να κάνουμε ένα τμήμα ακόμα. Δυστυχώς όμως, εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όταν έχουν θέματα πολλά, έρχονται να συζητήσουμε. Δεν είναι έτσι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρέπει να συμμετέχει στο όλο γίγνεσθε της Υπήρου. Θεωρώ την ενέργεια απαράδεκτη και θα αγωνιστούμε, γιατί αυτοί που πήραν αυτή την ενέργεια και έκαναν αυτή την πρόταση δεν σκέφτονται την Ήπειρο. Σκέφτονται μόνο πώς θα είναι όλα καλά για αυτούς και όχι για την Ήπειρο. Τελεία και παύλα. Τώρα μιλάτε είμαστε... για τη Σύγκλητο και τον Πρίτανη. Φυσικά, και είμαστε απέναντι. Τους είχα πει ότι θα είναι αιτία πολέμου αυτό. Να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και να ξανασυζητήσουν. Δεν μπορεί να παίζουμε με την Ήπειρο. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για την Κεραμαίως, αυτή είναι η φιλοσοφία του Υπουργείου. Να μαζεύονται τα πανεπιστήμια. Αυτή είναι της Κεραμαίως, αλλά η Κεραμαίως τα. Δεν την αδικό την Κεραμαίως. Όχι στην Ήπειρο. Κανένας δεν απέξει με την Ήπειρο. Μάλιστα. Το ακούω. Είναι σαφές αυτό. Αλλά με πικράνει ιδιαίτερα η στάση που την τελευταία στιγμή πήραν τον Περιφερειάρχη να συμμετάσχει στη σύγκλητο. Δηλαδή, είναι ντροπή. Δηλαδή, τίποτε άλλο. Τι έγινε, κύριε Καχρημάνη, για να καταλάβω. Είχανε καλέσει τον κύριο Ιωάννου. Ναι. Λες και ήταν θέμα του κυρίου Ιωάννου η ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και είχαν καλέσει και τον Δήμαρχο, από ό,τι έμαθα. Τον Δήμαρχο Πρέβεζας. Ναι, και με πήρε ο κύριος Πρίτανης και του είπα ότι θα πει ο κύριος Ιωάννου εκφράζει όλους μας. Ναι. Ναι, οι ίδιοι όμως είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ξέρετε, τους φαίνεται, είναι αυτοδιοίκητο όπως είναι το καθένα. Αλλά δεν θα παίξουμε άλλο. Πρέπει να έχουν συμμετοχή στο γίγνεσθε της Υπήρου. Αυτό είναι ενέργεια εχθρική. Μάλιστα.
Το ακούω, θα το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες. Είστε σαφέστατος και κάθετος. Και θα κάνω τα ενέργειες σε όλα τα στάδια και στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν μπορεί. Κλείσαν την άλλη φορά στην Οικουμενίτσα. Ναι. Είπαμε δεν έχουν, δεν κάνουν, δεν άνουν. Τώρα είναι 2-0 η δουλειά σου. Μάλιστα. Και θα παρέμβετε και στο Υπουργείο Παιδείας να δούμε αν θα εισακουστείτε. Επαναλαμβάνω, άλλη είναι η φιλοσοφία η κεντρική. Έτσι. Μπορεί να είναι, αλλά εδώ δείχνει ότι η φιλοσοφία αυτή είναι τοπική και κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την κυρία Κεραμέσου. Μάλιστα. Σκουπίδια. Μιλώντας με τον αντιπρόεδρο του φορέα εδώ πριν λίγες μέρες, μου είπε ότι εμείς κάνουμε προϋπολογισμό στο φορέα διαχείρισης και προχωρούμε σε δημοπρατήσεις, σε διαγωνισμούς, σε προκηρύξεις διαγωνισμών, γιασμά, ακούστε με, γιασμά και υπολείμματα. Ναι, τα υπόλοιπα, πράγμα, όλα και αυτά και όποιος έχει διαφωνία, εντάξει, στη δικαιοσύνη. Ναι, δεν μπορώ να συνεννοηθώ, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την περιφέρεια. Ναι, κοιτάξτε, όταν κάτι το έχει φτιάξει η περιφέρεια, οι αντιπρόεδροι που δεν εκφράζουν και Δήμο αυτή τη στιγμή, διοίκηση Δήμου, καλύτερα είναι να σιωπάνε, τίποτε παραπέρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθείτε πάντως με το φορέα. Θα συνεννοηθούμε τάχιστα, γιατί όταν είσαι με την νομιμότητα, συνεννοείσαι θέλοντας μη θέλοντας. Δικαστήρια λέει. Αφήστε τα δικαστήρια. Αυτό λέει. Αυτά, ποιος να έχουν τίποτα στα χέρια. Τι εννοείτε. Τι εννοείτε. Έχουν σμά στα χέρια. Τίποτα δεν έχουν. Θα προκηρύξουνε σμά και υπολείμματα. Ναι. Με τι. Να σου πω εγώ τα υπολείμματα. Δεν μου λες. Τους έκανα μια απλή ερώτηση. Έχετε παραλάβει ποτέ το εργοστάσιο? Πότε θα το παραλάβετε, μετά από 25 χρόνια? Άρα τώρα τι λύση μπορεί συζήτηση, να υπάρχει? Η λύση είναι... Μα δεν συζητάνε από το φορέα, λέτε δεν μπορεί να συζητήσουμε δικαιοσύνη. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα παρέλασαν αρκετοί στο γραφείο από το διοικητική. Ναι. Τελικά ένας-δύο δήμαρχοι δεν έχουν ακόμα καταλάβει τι γίνεται. Εντάξει. Άρα λέτε ότι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις στο φορέα. Τι αποφάσεις να πάρουν στο φορέα? Στο φορέα κάποιες αποφάσεις, ναι. Να σου πω ένα απλό. Για πες. Εμείς το υπόλοιμα, βγάλε την νομοθεσία που είναι. Εξασφαλίσαμε τη δωρεάν μεταφορά. Εξασφαλίσαμε 30% έκπτωση μεγαλύτερη. Εξασφαλίσαμε ότι αυτό θα είναι υπέρ των κατοίκων και συζητάνε ακόμα. Πρέπει να είσαι τελείως εκτός τόπου και χρόνου για να συζητάς αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πάντως αυτή είναι η αποφασή. Εντάξει, δικαιοσύνη. Είναι... Και ο κόσμος περιμένει λύσεις τώρα. Λοιπόν, οι λύσεις θα δοθούν εντός του Μαρτίου, θα έχουν τελειώσει όλα. Θα έχουν τελειώσει όλα. Πώς? Με την νομιμότητα. Πώς, αυτό λέω. Τον λοιπόν, τρόπο, με την τον νομιμότητα. Έχω προσφυγές στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη καθυστερεί. Εντάξει, με την νομιμότητα. Το κρατώ. Ο Γιώργος Ζάψας πρόσφατα, χθες, είπε ότι δεν τους ενημερώνεται για τα έργα του νέου ΕΣΠΑ. Τι εντάξει, απαντάτε στον. Στο νέο ΕΣΠΑ έγινε συζήτηση. Την νέα ΕΣΠΑ έγινε ολόκληρη συζήτηση και διαβούλευση. Δεν βάζουμε τα νέα έργα τώρα. Κανένα έργο δεν μπαίνει. Ξέρετε ότι για να μπει ένα έργο πρέπει να γίνει προκήρυξη μέτρου όταν θα εγκριθεί το πρόγραμμα και όποιος τα έχει έτοιμο θα κάνει αίτηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τα μέτρα, είναι κλιματική αλλαγή, είναι υποδομές, όλα αυτά, και εκεί θα κρεμαστούν σιγά σιγά τα έργα όταν θα προχωρήσει το πρόγραμμα. Και δεν θα είναι μόνο για εμάς, θα είναι για όλη την Ήπειρο, για όλους τους φορείς. Άρα θα ενημερώσετε την κατάλληλη στιγμή τον Γιώργο Ζάψα και τους υπόλοιπους, λέτε. Τι να ενημερώσω άλλο, δεν είναι να ενημερώσουμε, είναι από εκεί και πέρα. Κάθε μέτρο που θα περνάει, εμείς ετοιμαζόμαστε με μελέτες. Μάλιστα. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας. Κλείνοντας τώρα, εσείς έχετε πει ότι θα είστε υποψήφιος ξανά περιφερειάρχης. Ο Δημητρίου πιθανότατα θα κατευθυνθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω Κινάλ. Ο Ζάψας θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής μέσω ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην περιφέρεια? Έχετε εικόνα για το ποιο θα είναι η αντίπαλή σας στην περιφέρεια? Αφού και ο Γιώργος Ζάψας και ο Δημήτρης Δημητρίου φαίνεται ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολύ μακριά οι εκλογές. Βρε, εγώ ασχολούμαι πώς θα περπατήσω την κατάσταση. Ναι, βρε, περιφερειάρχη, αλλά πραγματικά και οι εκλογές δεν είναι μακριά. Δηλαδή, ακόμα δεν κλείσαμε τη μισή θητεία, τώρα να πούμε ότι δεν είναι μακριά οι εκλογές. Αυτό πολύ. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη ζωντανή συζήτηση. Κύριε Καχρημάνη, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στο Δήμο Ιωαννιτών τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε διακοπή της σύμβασης με τους μελετητές για την ανάπλαση των παλιών στρατιωτικών φυλακών προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Ο λόγος προέκυψαν κτηματολογικά προβλήματα που όμως θα έπρεπε να γνωρίζουν στο Δήμο. Πάμε να δούμε.